αυτό στο νούμερο 5. Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και η ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή παρουσιάζουν Ομοίρου των Συμφερόντων, Ξεφτιλιάδα, σε σκηνοθεσία Αχιλέα Μπέου. Τον παίρνω τηλέφωνο την Παρασκευή και του λέω δεν υπάρχει τίποτα. Είναι νέος διαιτητής, ο οποίος θέλει να κάνει καριέρα. Δεν πλησιάζεται. Μία νεοελληνική τραγωδία με θέμα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Του λέω, Βαγγέλη, και μου λέει έχω τελαθεί και αυτά. Πρωταγωνιστούν λαοφιλείς ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και μεγαλοπαράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην επαγγελία των «Του λέω μου λέει» και «Σούξου μούξου μανταλάκια» ο Αλέξης Κούγιας. Εγώ του λέω «Πού φταίω εγώ?» Μου λέει «Θα σου πω» και μου λέει «Αυτό με το δάλουκα». Ποιος του λέει? Του λέω «Βαγγέλη, σκέφτεσαι» του λέω «να μη σε έπαιρνα, τον παίρνω τηλέφωνο». Ποιος τον παίρνει το Βαγγέλη? Εγώ του λέω «Πρόσεξε». Μου λέει «Για τα...» Του λέω «Θα το κανονίσω αυτό». Μου λέει «Ό,τι μου πεις». Τι θα γίνει τώρα που του είπε του Βαγγέλη? Του λέω «Πρόσεχε, γιατί θα γίνει της π***ς». Βαγγέλης, του λέω, μου λέει, με παίρνει, τον παίρνω και πολλά άλλα στην Ομοίρου των Συμφερόντων, Ξεφτιλιάδα. Μια μοναδική παράσταση, ένα τραγικό αριστούργημα που πεζόταν, παίζεται και μάλλον θα παίζεται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χορηγός Super League. Θα παίζεται όντως στους αιώνες των αιώνων, αμήν, η Ξεφτιλιάδα. Αυτό που έτσι θέλω να πω, ρε παιδί μου, άντε, σε όλα τα... Όχι, άλλο ήθελα να πω τώρα, άλλο θέλω να πω τώρα. Σε όλα τα παιδιά που είναι στις κερκίδες, πότε θα τους μαυρίσετε όλους αυτούς? Θα τους αφήσετε μόνος τους. Που εκμεταλλεύονται, που εκμεταλλεύονται την αγάπη σας για την ομάδα, που εκμεταλλεύονται το πάθος και την τρέλα σας για την ομάδα, πότε θα τους εγκαταλείψετε όλους αυτούς? Να μην πατήσει κανένας, να γκρεμιστούν πραγματικά όλοι αυτοί, να ξαναγυρίσει το ποδόσφαιρο εκεί που ήταν ερασιτεχνικό, δηλαδή να πάμε στο μηδέν χίλιες φορές καλύτερα παρά όλη αυτή την ξεφτύλα που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, από όλα αυτά τα κυριολεκτικά και μεταφορικά γομάρια. Με τα τεράστια κομπολόγια, τα τεράστια πουρα, τις τεράστιες κοιλιές. Αυτά είναι τα μόνο τεράστια που έχουν. Τα μόνο τεράστια, γιατί δεν έχουν καμία τεράστια συνείδηση, κανένα τεράστιο φιλότιμο δυστυχώς και καμία τεράστια.